Μήνυση κατά της εφημερίδας Πρώτη κατέθεσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου μετά το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «Φτερά έκαναν τα πρακτικά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου». Μετά τη μήνυση, συνελήφθη ο εκδότης της εφημερίδας Πρώτη, Κώστας Λάμπρος, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία. Το δημοσίευμα της εφημερίδας βασίστηκε σε έγγραφο το οποίο συνέταξε και πρωτοκόλλησε υπάλληλος του Δήμου Πύργου και ανέφερε. Κατόπιν των πολλαπλών οχλήσεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου και το έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα σχετικά με τα πρακτικά που τηρούνται στην υπηρεσία μας, προκειμένου να ανταπεξέλθω στο καθήκοντά μου ως πρακτικογράφος, μετέβηκα στην υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου το Σάββατο 10 Ιντεκάτου 18 και ώρα 5 και 4 το απόγευμα για να εργαστώ και να ολοκληρώσω τα επίσημα πρακτικά του ΔΣ ώστε να είναι έτοιμα προς υπογραφή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Με μεγάλη λύπη σας ανακοινώνω ότι διαπίστωσα ότι στην ντουλάπα που είναι πίσω από το γραφείο μου και φυλάσω τα αρχεία των πρακτικών συνεδριάσεων δεν υπήρχαν τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από 11 Τετάρτου 17 έως σήμερα που μου παρέδιδε κατά διαστήματα ο αρμόδιος ανάδοχος κ. Παναγόπουλος Λεωνίδας. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Πρώτη την οποία εκπροσωπώ για ένα έγγραφο το οποίο συνέταξε μία υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, το οποίο ήταν έγγραφο το οποίο αφεστάλησε όλα τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου. Το βρήκαμε και εμείς σαν εφημερίδα και το δημοσίευσαμε χωρίς καμία κρίση, χωρίς καμία υπόνοια κτλ. Απτούσιο το έγγραφο. Με βάση λοιπόν αυτό το δημοσίευμα μας, ο κύριος πρόεδρος μας υπέβαλε μήνυση. Και ακούθησε η αυτόφορη διαδικασία. Ο εκδότης της εφημερίδας κάνει λόγο για χτύπημα στην ελευθερία του τύπου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το ζήτημα ότι κινήθηκε μια αυτόφορη διαδικασία και αυτό είναι πλήγμα για την ελευθεροτυπία. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο εμείς βάζουμε σαν μέγα ζήτημα. Το θέμα του προσώπου και εγώ σαν εκδότης ότι με πήγανε στα δικαστήρια και κινήθηκε η διαδικασία είναι μια τυπική αστυνομική διαδικασία. Την επέβαλε και στην αστυνομία την μήνυση, δεν την επέβαλε στην εισαγγελέα, όπου εκεί θα έχει άλλη τροπή το ζήτημα. Άρα λοιπόν το ζήτημα το δικό μας και αυτό που υπερασπιζόμαστε εμείς σαν εφημερίδα και νομίζω όλες οι εφημερίδες σε όλη την Ελλάδα είναι το θέμα της ελευθεροτυπίας και της δυνατότητας του τύπου να κάνει κριτική στην εξουσία, στην ηγεσία, σε κάθε έναν ο οποίος εκτιμάει ότι είναι το ζήτημα και χωρίς να έχει το φόβο να τον τρέχουν σε κρατητήρια με αυτόφορες διαδικασίες. Αυτό είναι ένα θέμα και μάλιστα για αυτόν ο οποίος είναι και εκδότης της εφημερίδας και ήταν και πρόεδρος και σε δύο μεγάλα σωματεία του Περιφερειακού Τύπου. Την ίδια ώρα, με καταγγελίες που αφορούν στη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, απευθύνεται στην εισαγγελία του Αριουπάγου ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πύργου, Χάρης Αντίπας, και ζητά τη διερεύνησή τους. Ενώ παράλληλα, ζητά ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, προκειμένου να αποφασιστεί η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση επί του θέματος.